Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και το χειρότερο της πανδημίας να έχει περάσει, οι Ισπανοί κατακλείζουν τις παραλίες της χώρας τους. Προνόμιο που θα μπορούν να απολαμβάνουν και ξένοι τουρίστες από την 1η Ιουλίου, καθώς καταργείται η υποχρέωση παραμονή σε καραντίνα για 14 ημέρες. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας μείωσε το συνολικό αριθμό των νεκρών από το COVID-19 κατά 2.000, καθώς επικαιροποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε και βγαίνουμε έξω και ζούμε μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ποτέ δεν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα, τώρα ακόμα λιγότερο. Ο ιός έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Οι παραλίες πλημμύρισαν ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Δευτέρα ήταν η μέρα αργίας. Η αστυνομία αναγκάστηκε να ανεβάσει tweet με προειδοποιήσεις, ζητώντας διατήρηση των απαραίτητων αποστάσεων. Η Βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Την επόμενη εβδομάδα επαναλειτουργούν παζάρια και εκθέσεις αυτοκινήτων, ενώ η Λιανική θα επανέλθει πλήρως στα μέσα Ιουνίου. Από τις 15 Ιουνίου θα επιτρέψουμε το άνοιγμα όλων των καταστημάτων Λιανικής, από τα πολυκαταστήματα έως τα μικρά ανεξάρτητα καταστήματα. Εν τω μεταξύ, με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η άρση κάθε περιορισμού στην Ιταλία. Η κυβέρνηση έδωσε άδεια για να επαναλειτουργήσουν γυμναστήρια και πισίνες. Ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού μετά την άρση των μέτρων παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι χρειάζεται μία ακόμα εβδομάδα για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα. Η Ιταλική αεροπορία, με μία εντυπωσιακή επίδειξη πάνω από Τωρίνο και Μιλάνο, θέλησε να ανυψώσει το ηθικό των περιοχών που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από την πανδημία.